Βασιλάκι, μάστερ δεν έχουμε κάνει μαζί. Πρώτη φορά. Τώρα. Το θέλουνε πολύ να σου πω. Περιμένανε πολύ αυτή την ώρα. Τώρα θα εισαχθείς σε αυτή την κατηγορία. Η οποία, θα πούμε λίγο τι έγινε στις 16, γιατί δεν προλάβαμε να τα μιλήσουμε, γιατί τρέχανε όλα παράλληλα. Ναι, ναι. Μην σας αφήσουμε παραπονεμένους. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, μπορεί να έχουμε κάποιες δουλειές που να μην μπορούμε να τις προγραμματίσουμε. Η οκτάδα όμως που έχει δημιουργηθεί είναι φωτιά και λάβρα. Λοιπόν, πάμε, βλέπεις, γρήγορα, δεν μπαμ, κάνω, μπαμ, ναι, δεν μην κάνω πολλές εισαγωγές. Έχει 58,5 βαθμούς έξω, ναι, 58,5 βαθμούς έξω. Μέσα έχει 12, λόγω του διαμαντή που έχει ανοίξει το air condition, λες και θέλουμε να το κάνουμε... Το οποίο είναι τέλειο. Λες και είμαστε... Εγώ διαψεύω την γλυκερία. Λες και είμαστε βριζόλες, ξέρω, και πρέπει να διατηρηθούμε στην ψήξη. Έτσι πρέπει. Οπότε, να πάμε λίγο γρήγορα, γιατί εγώ σήμερα θα πάθω, ο θερμοστάτης μου θα καταστραφεί από εδώ μέσα έξω και τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στη φάση των 16, πώς περάσαν οι ομάδες, αν είχαμε ντέρμπι, αν δεν είχαμε και τα σχετικά, που σε γενικές γραμμές δεν είχαμε ντέρμπι. Στη φάση των 16, για να δούμε τώρα πώς δημιουργήθηκαν τα quarter finals. Για να τα πω λίγο και γιατί και πλέον τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με νέα τριποδοκρατία και gangsters. Οι gangsters πληγώθηκαν από τις απουσίες τους και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, οι ενεργοί τους δεν πήγανε. Ενώ κατάφεραν και κατεβάσαν την τριποτοκρατία στο ρυθμό τους, δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν μια πεντάδα, το πήγανε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έβαλα και τις ανάσεις τους διατηρήσανε, η τριποτοκρατία είχε κλειστεί, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Φάγανε ένα buzzer beater στη λήξη, εκεί ίσως... Άλλαξε το momentum. Ναι, εκεί ίσως, δηλαδή από τους 6 να κλείσει τους 9, και με τον τρόπο που έκλεισε, εκεί λίγο ο διακόπτης κάπως ίσως μπλόκαρε. Στο δεύτερο παιχνίδι ήρθανε περισσότεροι, λείπαν όμως δυνατά χαρτιά. Το μάτς ήταν ντέρμπι, κατάφεραν οι γκάγκστερς να το πάνε και σε μια διαφορά να την καλύψουν και τα σχετικά. Δεν άντεξαν μέχρι το τέλος. Έλπηγε για την τριμποτοκρατία ο Μανατίδης στο δεύτερο. Και μετά πολλά... Πήρανε βέβαια την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι, οι gangsters, δεν ήταν αρκετό και η τριποντοκρατία πέρασε τελικά στην οκτάδα. Αλλά ήταν από την καλή σειρά, ήταν από τις καλές σειρές, ναι, το gangsters, τριποντοκρατία. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους gangsters, ειδικά στο πρώτο μάτς, ναι, που κατεβαίνουν, ναι, ναι, 5 άτομα, είναι στο μείον 17 και θα φτάνουν στους 9. Ναι. Σου λέω ότι εκείνο το buzzer beater στο τέλος, ναι, ίσως έχει επηρεάσει τη σειρά. Με τον ίδιο τρόπο βέβαια, κάπως έτσι οι gangsters πέρασαν τους Harlems, έτσι, γιατί... Ισχύει γι' αυτό. Γιατί, ναι, κάνουν μια λάθος επαναφορά οι Harlems στο τέλος, την κλέβουν οι gangsters, βάζουν το καλάθι και ρίχνουν τη διαφορά σε μονοψήφιο. Ναι, σωστό. Οπότε αυτό το καλάθι που έπαιξε ρόλο εκεί, ίσως τον buzzer beater από θέμα ψυχολογίας, ναι, κυρίως, γιατί άλλο να κυνηγάς 9, άλλο να κυνηγάς 6, έπαιξε ρόλο στο δεύτερο, ρόλο, okay, στις διαφορές... Αυτά είναι τα γεγονότα, με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Για να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, στο δεύτερο μάτς, όταν είδα τους γκάγκστερς να μπαίνουν μέσα, γυάλιζε το μάτι τους. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτοί βάλουν 28 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, κάνανε φοβερά πράγματα. Αλλά από ένα σημείο και μετά το μάτς έγινε ντέρμπι, βόλευε περισσότερο την νέα τριποντοκρατία. Δηλαδή, δεν άνοιξε πολύ διαφορά να πας, ας πούμε, έφτασε νομίζω κάποια στιγμή, αλλά το έλεγχα νομίζω. Παρά τις απουσίες, ο Μπίτσος ήταν σε καλό βράδυ. Εντάξει, συγχαρητήρια και στους δύο. Ναι. Η τριποντοκρατία είναι η πρώτη από τις 8 ομάδες που περάσανε. Μετά έχουμε τους Cavaliers με τους Wargamers. Λοιπόν, οι Cavaliers έχουν μια κατάρα τους ακολουθεί στα play-off. Ναι. Ναι. Δεν παίζουν δεύτερο παιχνίδι. Δεν είναι κατάρα αυτό. Αυτό είναι ευλογία. Δεν είναι ευλογία, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay. Εντάξει. Με τους Indians κερδίσανε ένα 20-άρικο. Μπορεί οι παίκτες να θεώρησαν ότι δεν έχουν κάποιο λόγο να κατέβουν. Οπότε δεν δήλωσαν συμμετοχή. Δεν κατέβηκαν στο δεύτερο. 20-0 οι Cavaliers. Μετά με τους Wargamers.
Πάλι εύκολη επικράτηση, κοντά στο 20-άρικο πάλι. Στο δεύτερο δεν μαζεύτηκαν οι World Gamers. Ναι. Πάλι στο 20-0. Μου λέει ο Τάσος, τι θα γίνει, λέει, θα παίξουμε ποτέ δεύτερο παιχνίδι. Τι κακό μας έχει βρει, του λέω. Ή θα ρίξει τη διαφορά, του λέω, κάτω από τους 10, ή θα πηγαίνεις έτσι. Ένα μάτς και παρακάτω. Ένα μάτς και παρακάτω. Πολύ εκοφαντικές σειρές από τους κουβαλιέρες. Κάνουν φοβερά playoff. Ναι, πολύ εκοφαντικές σειρές από τους κουβαλιέρες, ενώ δεν τους τσεκάραμε αρκετά. Δηλαδή είναι ψηλοαθόρυβη η πορεία που πάνε έχουν, έχουν κάνει. Βρίσκονται στην οχτάδα. Πιστεύω με αυτά που έχουμε δει και το φορμάρισμα που έχουν αυτή τη στιγμή είναι σκληρός αντίπαλος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Είναι πολύ ωραίο ματσάπ. Ναι, θα είναι σκληρός αντίπαλος τώρα με όποιον και να διασταυρωθεί. Δεν έρχονται χαβαλέ και τα σχετικά. Δικαίως έχουν πάρει τις δύο προκρίσεις όπως τις έχουν πάρει. Δηλαδή και δεύτερα μάτς να γινόντουσαν, πιστεύω λίγο πολύ τα ίδια αποτελέσματα θα είχαμε. Δηλαδή πέρα από την πλάκα που κάνουμε στα υπόλοιπα, νομίζω ότι με την εικόνα που δείξανε δεν θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εντάξει, μπορεί να βλέπαμε κάποια αντίδραση, αλλά νομίζω είχαν πολύ μεγάλη κάβα και, στο ένα, και στη μία σειρά και στην άλλη. Ναι. Δηλαδή και εγώ αυτό πιστεύω. Θα ήταν λίγο δύσκολο να. Γιατί είναι και ψυχολογικό πλέον μετά. Δηλαδή, πλέον έχουμε και το καλοκαίρι. Όταν είσαι στο μείον 20, κατεβαίνεις τώρα που να πάω. Και όλο αυτό λίγο σε βγάζει εκτός ρυθμού. Θα πάω παρακάτω. Για πάμε. Το χάλι που είδα εγώ στον Angle Drew, γιατί το είδα το πρώτο παιχνίδι, δεν έχω ξαναδεί τον Angle Drew σε τέτοια χάλια, ούτε στη διάλυση της ομάδας την περσινή σεζόν. Παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν δεύτερη πάσα. Δεν ξέρω, εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν είχαν κακό ρόστερ. Είχαν παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, από τα καλύτερα playmaker της κατηγορίας, ψηλούς καλούς, σκόρερ, άτομα μπορούσαν να κάνουν διεισδύσεις, μπούκες και τα σχετικά. Δεν βγήκε. Όχι, καθόλου δεν ανταπεξήλθαν. Ξαφνικά εκεί που έχουν μαζέψει το παιχνίδι κάνουν ένα μπραφ οι Moscato Bulls και εξαφανίζονται. Το συζητήσαμε βέβαια με τον Σπύρο τον Μπούρο πριν το παιχνίδι, μου λέει παίζουν την πρόβληψή σου, του λέω 15 πόντους θα φάτε. Του είπα στην αρχή ότι εντάξει και λογικό είναι, δεν είστε για παραπέρα. Γιατί και πριν με τους Pink Paper, στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ έχουν κερδίσει 20 και πόντους, πήγαν να το χάσουν. Ναι. Δεν πήγαν να το χάσουν, πήγε στο παρατσάκ. Αυτό σου λέει, πήγαν να χάσουν την πρόκριση. Αν είχαν άλλον έναν οι Pink Paper, δεν είμαι πολύ σίγουρη αν θα παίζανε οι Drew με τους Moscato. Τέλος πάντων, πολύ δίκαια επικράτησαν οι Moscato. Στο δεύτερο παιχνίδι βλέπω, επειδή κέρδισαν οι άμυνες 47-54, από όλες που διατήρησαν δυνάμεις. Απίστευτα στο πρώτο μήχρονο ο θείος. Δηλαδή συγκλονιστικά άστοχο. Ναι, δεν ήταν καλό. Απ' την άλλη βέβαια το Moscato πέρασε πολύ εύκολα τους Slaughters. Ισχύει. Πάρα πολύ. Ισχύει. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι τους έχουν ρίξει 40. Έτσι, 50 πόσο τους έχουν ρίξει. Ήταν πιο σταθερή η πορεία των Moscato Bulls. Τους μπήκανε τα shoot. Παίξανε λίγο πιο μυαλωμένα. Πήγανε λίγο στο πρώτο παιχνίδι να χαθεί λίγο η μπάλα από κάποιες αψιμαχίες και τα σχετικά. Οι πιο ψύχρεμοι διατηρήσανε το κλίμα. Καλά, έκανε καλή προσπάθεια και ο Ντρου στο τέλος, στο πρώτο μάτς. Ναι, αυτό λέω ότι έκανε. Ναι, αλλά την πέταξε σκουπίδια μετά γιατί. Ναι, εντάξει, μέχρι ένα σημείο έφτασε. Ναι, μετά όταν χάσαμε 15 πόντους, όση προσπάθεια έχει κάνει μέχρι εκεί, διαγράφεται. Πολύ καλή η Moscato Bulls, είναι ομάδα οχτάδας. Εννοείται. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει καλά ποσοστά από την περιφέρεια. Βοηθάνε όλοι. Είναι καλή ομάδα. Έτσι, έχουν χημία, έχουν τα πάντα όλα. Και αυτοί τώρα δυσκολάκι εκεί που θα πέσουν. Αστερίσκος, ναι. Για να τα λέμε μετά. Ναι. Έχεις να προσθέσεις κάτι εδώ. Έλλειπε ο Κάρμας και στα δύο.
Αλλά εντάξει, το οποίο μετράει τώρα πέραν της πλάκας, γιατί το είπε και ο Λευτέρης νομίζω στις δηλώσεις. Άλλο να παίζεις 5 άτομα face up, και άλλο να έχεις και έναν μέσα στη ρακέτα. Ωραία, να σου να το πούμε για εκατοστή φορά ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Καλά, προφανώς. Απλά βάζουμε εντάξει, τον αστερίσκο. Εντάξει, φίλε, βάζουμε τον αστερίσκο. Okay. Θα δούλευε, φαντάζομαι, ο Γιάννης δεν μου πήγε. Αν ήταν τόσο σημαντικός. Ναι, ναι, να το φτιάχνω να πάει. Τι να σου πω τώρα, αν ήταν ο Κάρμας, αν δεν ήταν ο Κάρμας. Δεν μπορούμε. Για τον οποιονδήποτε Κάρμα. Ναι, το λέω για να ακυρώσει την προσπάθεια του. Αυτό λέω. Εντάξει. Προφανώς οι παίκτες αλλάζουν ένα παιχνίδι, αλλά αφού αυτούς έχεις να παρατάξεις. Εννοείται, εννοείται. Με αυτούς θα πορευτείς. Είτε πας προς τα πάνω, είτε πας προς τα κάτω, είτε μείνεις εκεί που είσαι. Πω. Σε έχει, όλα. Γιατί είναι μομφές τώρα στον τούρο, δεν έχω καταλάβει το λόγο, αλλά προχωράμε. Γιατί πίστεψα. Ναι, ναι, γιατί και αυτή, πληγώθηκε. Και αυτή, ναι, τώρα καταπέλτης. Thunderdogs. Ανούσιο. Δύο ομάδες οχτάδας, μία πέρασε, μία όχι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι σοκαριστικό και στο πρώτο παιχνίδι είναι συγκλονιστικό το comeback που έχουν κάνει οι Thunderdogs. Είναι προάγγελος του δεύτερου. Σε κάποια φάση, επειδή έβλεπα το live score, οι Thunderdogs χάνανε με 20-25, εκεί. Και έχει σχολιάσει κιόλας ο Σταύρος που είναι στο γήπεδο. Λέει: Πόπο, τι μπασκετάρα παίζουν οι Ανούσοι. Είναι και εύστοχοι, αλλά πολύ μπάσκετ. Ναι. Τσέθαψε. Καλά πήγε αυτό, Σταύρο. Τα φόπλακα. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά για το σχόλιο. Οι Thunderdogs επέστρεψαν. Το κατεβάσαν στους δύο. Τώρα τα δύο πόντι. Τίποτα. Είναι εντελώς ανοιχτό το παιχνίδι. Είναι το τίποτα. Το κατέβασαν στους δύο πόντους για να έρθουν στο δεύτερο με όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Και ενώ περιμένουμε ότι θα δούμε το δεύτερο ματσάρα. 15-32 δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι. Μόνο αυτό έχω να πω. Ναι. Βλέπουμε ότι ο Thunderdog δεν έχει καμία διάθεση να κάνει μια επανάληψη του πρώτου και φεύγει, χάνεται. Ναι. Με μπασκετάρα όμως. Δεν είναι ότι έχει παίξει. Φοβερό μπάσκετ. Καλά, έχει και φοβερή ποιότητα τώρα, μην λέμε χαζομάρες. Έχει, εννοείται ότι έχει και φοβερή ναι. ποιότητα, okay, αλλά και οι Ανούσοι έχουν ποιότητα όμως. Προφανώς, δεν είναι μια προφανώς. Ομάδα που υστερεί. Έχει και καλή ποιότητα, έχει και καλούς ενεργούς και οι Ανούσοι. Έχουν και οι ρολίστες, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Είναι άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, μπορούν να σταθούν, έχουν παίξει κι αυτοί. Δεν υστερούν. Οπότε εγώ γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν έκπληξη το δεύτερο παιχνίδι που οι Thunderdogs ξεφύγαν τόσο ότι δεν περίμενα ότι οι Ανούσοι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Όχι ότι οι Thunderdogs δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Το καθαρίσαν όμως, ρίξανε εκατοστάρα στο δεύτερο. Το έχουμε ξαναδεί να πούμε και στους ομίλους αυτό. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Thunderdogs πιάνουν τέτοια απόδοση επιθετικά. Απλά έχει σημασία και σε τι παιχνίδι το κάνανε τώρα. Ξέρεις τι, έχει τους τρεις ενεργούς, ναι, αλλά έχει και τον Καραδολάμη, ο οποίος δεν έχει παίξει φέτος, λόγω του ότι η ομάδα που ήταν να παίξει δεν κατέβηκε καθόλου. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και ο Παπάδης μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι, αυτοί όμως ρε παιδί μου, okay, μιλάμε τώρα για τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν στον Ιωνικό, που ήταν πρωταθλητές τώρα αλφαέσκα. Ναι, δεν ήρθε τώρα και ένας ρολίστας ενεργός, απλά σου λέω ότι... Και ότι έχει τον Καρδολάμη που είναι σαν ενεργός, γιατί ο άνθρωπος δεν έπαιξε φέτος λόγω των συγκυριών και λόγω του ότι η ομάδα δεν κατέβηκε. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγήκαν δελτία, δεν. Είναι σαν να αυτή τη στιγμή έχει ένα βαντάζ αποτύχει. Σωστό. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, ναι. Αποτύχει. Πάρα πολύ καλή Thunderdogs. Τολμώ να πω... Ναι, μην πει, γιατί θα πούμε και στη συνέχεια. Πρόσεξε. Όχι, όχι. Ωραία. Θέλω να πω ότι... Είναι από τους 8 αυτή τη στιγμή το πρώτο φαβορί για την κούπα, θεωρώ. Είναι πάρα πολύ καλή. Okay. Μπορεί να θαυτούν και αυτοί, γιατί όποιον πιάνω στο στόμα μου είναι αντίο ζωή. Δεν χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, να όχι, πούμε, αλλά όχι. Το δήλωσα απλά. Αλλά ναι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή okay. Η Thunderdogs το ακούω, το ακούω. Είναι καβαλστάλογο. Έχεις να μας πεις εσύ κάτι σε αυτό? Πολύ ωραία σειρά. Πολύ επιθετικό μπάσκετ από δύο πολύ καλές ομάδες. Αυτό νομίζω που είδαμε από τους Thunderdogs το δεύτερο είναι εμφάνιση δήλωση. Mm-hmm. Ότι είμαστε εδώ, δηλαδή θα μας βλέπετε για καιρό ακόμα. Αυτό ένιωσα εγώ. Αυτά.
Ότι δείτε μας, γιατί εμείς θα είμαστε το εμπόδιο αυτή τη στιγμή. Τώρα να ρίχνεις αυτή τη φάση με τέτοια εμφάνιση 100 ποντούς δεν είναι λίγο. Όχι. Κάτι σημαίνει. Δεν νομίζω. Έβαλε κανείς άλλος 100. Δεν νομίζω. Όχι. Mm. Σε αυτή τη φάση 100. Ναι. Όχι. 90 φτάσανε οι fix. Στο... Ναι. Ναι, ναι. Και αφού είπες fix, ας προχωρήσουμε. Στο... Ωραία πασούλα. Ας προχωρήσουμε στο Hell Drake fix. Γενικότερα. Και οι fix μέχρι την οκτάδα ψιλοσβηστά έχουν πάει, δηλαδή okay, το μάτς με τους Golden State έχει λήξει πολύ, από το πρώτο πολύ νωρίς, ναι, που έχουν φάει την κατοστάρα εκεί, δεν γυρνάει αυτό και από τους 40 πόντους. Παίζουν το δεύτερο, okay. Εντάξει. Ναι, ας μην το σχολιάσω πέρα το δεύτερο, προχωράμε. Να προχωρήσω παρακάτω. Και έρχονται αντιμέτωποι με τους Hildreich. Οι Hildreich είναι ανταγωνιστική στο πρώτο παιχνίδι. Οκ, μια διαφορά 10-11 πόντων δεν είναι απλησίαστη. Μπορεί να γυρίσει. Αν και για μένα το gap είναι το 9. Αυτό που λέγαμε. Άμα πάει διψήφιο, ναι, κάτι γίνεται. Ναι, εκεί. Στο 9, είναι, όταν γράψει 10 και μετά, λίγο κάπως. Αλλά και πάλι η διαφορά, ρε παιδί μου, okay, είναι. Μπορεί να γυρίσει. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως, η Hildreich δεν κατέβηκε. Ναι. Σε εισαγωγικά πάντα έτσι το λέω, δεν κατέβηκε. Γιατί το δεύτερο είδαμε 90-67 και είδαμε ότι η New World Fix πήρανε απόσταση πολύ νωρίς. Και τη διατήρηση, δηλαδή, το Hildreich δεν έγινε ποτέ επικίνδυνο. Δεν την πίεσε. Mm. Εντάξει. Για μένα το πρώτο match το παίρνουν οι Fix λόγω της άμυνας που παίζουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι φοβερή άμυνα που παίζει. Δηλαδή τώρα να του κρατήσει μια ομάδα σαν το Hildreich τόσο χαμηλά είναι φοβερό. Στο δεύτερο νομίζω βρήκαν περισσότερες λύσεις και από άποψη παιχτών και από άποψη παιχνιδιού. Δηλαδή τράβηξε ο Μουδηλός ή ο Σιάποντης από τους Φίξ, αλλά οι άλλοι βρήκαν σκορ από παντού. Δεν είναι ότι έβαλε ένας παίχτης 30-40 όπως είδαμε τώρα χθες. Ο Μούδηλος και ο Σιάποντης δεν είναι στους Φίξ. Λέω για το Hildreich, λέω τραβήξαν δύο. Ενώ από την άλλη. Γιατί είπες Φίξ. Το είπα ξεκάθαρα. Είπα Φίξ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλάβατε τι είπα τώρα. Θα μου στέλνει μηνύματα μετά ο Χάρης, θα μου λέει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εντάξει. Μπερδεύτηκε το παιδί, όντως ήθελε να πει Hildreich. Εντάξει, καταλαβαίνετε το πόδι. Τέλος, προχωράμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συγχώνευση των Fix, εγώ πιστεύω ότι τραβάει και βγαίνει. Ισχύει. Δηλαδή έχουν δώσει ό,τι είναι να δώσουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν ξέρω αυτοί πώς το βλέπουν και αν θεωρούν ότι μπορούν να συνεπάρξουν γενικά. Ναι, τυράκι, τυράκι. Εγώ θεωρώ όμως ότι ταιριάζουν. Βάσει αποτελεσμάτων και βάσει του μπάσκετ που βλέπουν στο γήπεδο. Αυτό. Ακούω ανήλε που χουτ, γελάω. Κάνε μια αναφορά. Γελάω γιατί η Αγκουανίλη έχει καταφέρει και έχει φάει 60 πόντους σύνολο διαφορά στα δύο μάτς. Δεν το πιστεύω ότι η Αγκουανίλη έχει παίξει τόσο άθλια για να τελειώσει το πρώτο μάτς 45-84. Δεν ξέρω. Για Αγκουανίλη τώρα είχαμε να δούμε τέτοια εμφάνιση από τον τελικό με τον Τιλαβέρη το 2000. Πότε ήταν, 16-17. Μιλάμε τώρα. Αυτά. Ναι, μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν. Πολύ κακή η Αγκουανίλη. Δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Η Χουντ δεν έκοψε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι το καθάρισε στην αρχή, στο πρώτο εννοώ. Γιατί τώρα το 39 πόντι δεν γυρνάει με τίποτα. Ειδικά με μια ομάδα σαν τη Χούντα, εννοείται με οποιαδήποτε, αλλά ένα παραπάνω. Στο δεύτερο πάλι 60-81, κυρίαρχη η Χούντ. Είχαμε διαφορά δυναμικότητας νομίζω. Το περίμενε λίγο και ο Καλαφάντης, δηλαδή. Γιατί το συζητήσαμε λίγο ότι εντάξει έγινε η δουλειά με τους Bulls. Γιατί, okay, γιατί και οι Bulls μείνανε με 4 και αυτοί να πούμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, ναι. Και έτσι κέρδισε η Αγκουανίλη. Δηλαδή και με 4 άτομα οι Bulls τους παίξανε στα ίσια, τους είδανε στα μάτια και απλώς μετά από ένα σημείο κουραστήκανε. Δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τέλους. Αλλά δεν είναι δηλαδή ότι περάσανε και στους 16 Αγκουανίλη με κάποιο statement ή δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, ισχύει. Οκ. Okay. Ενώ την Αγκουανίλη την έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Με μια πυγμή παραπάνω, με ένα μέταλλο, με μια ταυτότητα. Δεν
Το είδα αυτό απέναντι στη Hood. Καθαρή, καθαρότατη πρόκριση. Αυτά, το είπα και πριν. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται το σκορ, αλλά όταν κάνεις ένα μάτς που βάζεις 45 πόντους στο δεύτερο απέναντι στη Hood, δεν γίνεται να το πληρώσεις. Τώρα μην λέμε βλακίες. Εντάξει. Ναι, όχι, απλώς εγώ είπα ότι επειδή η Αγκουανίλη γενικότερα μας δίνει καλά παιχνίδια. Ναι, γι' αυτό το καλά λέω. Καλά παιχνίδια πάντα, δηλαδή παλεύει μέχρι τέλους. Δεν είναι ομάδα που κατεβαίνει για να χάσει ποτέ. Εννοείται. Μου έκανε απλά λίγο εντύπωση το πώς την είδαμε στη σειρά αυτή. Δηλαδή περίμενα λίγο καλύτερα εγώ. Τυχαίνει. Ναι, εντάξει. Όλοι έχουμε τις κακές μας μέρες. Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Αγκουανίλε, σα περιμένω πιο δυνατούς για να επιστρέψουμε σε αυτά που ξέρουμε. Έτσι. Μη χαθούμε. Sun City Spurs, καμάρια. Το πρώτο έκλεισε ψιλοκοντά. Οι Spurs έχουν περάσει μια δύσκολη σειρά με τους Μέρακλες. Ναι, φοβερή σειρά. Ναι, μπασχετικό ξύλο με την ένταση που ήταν. Τα είχε όλα το μάτς με τους Μέρακλες. Δηλαδή ψηθήκανε τώρα οι Spurs στο 100%. Τα καμάρια από την άλλη παίξανε ένα παιχνίδι, δεν κατέβηκαν οι Bowlers στο δεύτερο. Υποψιάζομαι ότι ίσως οι ομάδες δεν κατεβαίνουν γιατί μπορεί να μην έχουν λόγο. Υποψιάζομαι. Δεν το λέω, αλλά. Πάρε θέση, εγώ προσέχω τι λέω. Αλλά. Πάρε θέση. Υποψιάζομαι ότι εντάξει. Ναι. Γιατί οι West Bowlers. Γιατί το λέω, οι West Bowlers έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι θα παίξουν και τελικά δεν μαζεύονται. Είχαν και μια αρκωμοσία, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να μην είχε ενημερωθεί ο άνθρωπος που τα ανεβάζει στο Instagram. Ναι, πρέπει να μην το είχαν πει λες ακόμα. Ναι. Τέλος πάντων, okay, κάνανε άνετη νίκη τέλος πάντων απέναντι στους West Bowlers. Βρήκανε μετά τους Spurs. Το πρώτο παιχνίδι τσούλησε derby σε γενικές γραμμές. Το 74-66 ήταν ένα ανοιχτό σκορ. Εννοείται. Καλύτερη η Sun City Spurs στις λεπτομέρειες. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως είχαμε κάτι φορά. Ναι. Δηλαδή οι Sun City Spurs δεν έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα καμάρια όταν ξέφυγε η διαφορά δεν μπόρεσαν. Εντάξει, είχαν κάποια καλά διαστήματα αλλά κάποια λίγο μέτρια. Ναι, δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Spurs και γι' αυτό έγραψε το 89-63. Πολύ καλύτεροι ναι, οι Spurs. Ναι. Καμία σχέση με τον πρώτο μάτς νομίζω. Ναι, άλλα μάτς. Ναι. Εμφανίστηκαν πιο συγκεντρωμένοι, πιο επιθετικοί, πιο όλα. Θεωρώ ότι τα καμάρια δικαιότατα φτάσανε μέχρι εδώ, αλλά δικαιότατα σταμάτησε και η πορεία μέχρι εκεί. Εγώ δεν περίμενα ότι θα κάνουν τόσο καλή χρονιά στο Summer, γιατί είναι δύσκολοι οι Masters στο Summer με τους ενεργούς και όλα αυτά. Έχουν σταθεί αξιοπρεπέστατα. Αλήθεια το λέω ότι έχουν σταθεί αξιοπρεπέστατα. Okay, είναι λίγο πιο έμπειροι οι Spurs σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς. Πλέον. Ελπίζω να το Σεπτέμβρη πολύ πιο δυνατή, πολύ καλύτερη, γιατί έχουν αρχίσει και δείχνουν ότι μπορούν να ξεχωρίσουν τα καμάρια. Πες μας κι εσύ. Τώρα να ξέρεις ότι είναι 4-5 άτομα που έχουν κάνει skip μέχρι αυτό το σημείο για να ακούσουν αυτά που θα πω τώρα. Τουλάχιστον 4-5. Λοιπόν, μέχρι σήμερα αυτό ήταν το καλύτερο roster που κατέβασε τα καμάρια. Απόψη ποιότητας και παιχτών και απ' όλα. Το πιο Θανάση Αθανασίου ρόστερ, δηλαδή του ταιριάζει πολύ, αυτά θέλει ο Θανάσης. Σταθήκανε καλά, το κοντράρανε, από ένα σημείο και μετά, ειδικά στο δεύτερο μάτς, φάνηκε ότι οι Spurs έχουν περισσότερες λύσεις. Τώρα, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα τα καμάρια, έτσι, όχι, προφανώς. Όχι, αυτό, αλλά αυτό. Αν τις βάλουμε δίπλα-δίπλα, εγώ περίμενα από την αρχή ότι κάποια στιγμή το μάτς θα ανοίξει, γιατί οι Spurs είναι ομάδα με Γκαβανόπουλο, με Μαγκονάκι, με πολύ κόσμο να στραβήξει. Δηλαδή και ένα κακό βράδυ να τύχει ένας, θα έρθουν δύο από πίσω και θα το αναπληρώσουν. Συμφωνούμε. Συγχαρητήρια και στις δύο. Νομίζω για μένα ότι πέρασε η συνολικά καλύτερη ομάδα. Ναι. Συμφωνούμε. Συγγνώμη, Θανάση, μου έπρεπε να το πω. Δεν γινόταν. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι και ο Θανάση το καταλαβαίνει. Το ξέρει. Ο Θανάση είναι απόλυτα αντικειμενικό και ακούει και την κριτική και τα πάντα όλα. Ναι. Και τη θετική και την αρνητική και τα πάντα όλα. Θα ολοκληρώσουμε λίγο. Πω. Τι έχει γίνει εχθές το βράδυ στο Athens Sports Hall. Δεν το πιστεύω.
Είδα το αποτέλεσμα και λέω ότι δεν έχω τα γυαλιά μου μάλλον σήμερα και δεν βλέπω καλά. Ας το ξανατσεκάρω. Αλλά γιατί βγάλα φωτογραφία αυτού. Ας το ξανατσεκάρω. Ναι. Όχι, έχω δει το στατιστικό πρώτα το οποίο έχει σταλεί. Δεν έχω δει φωτογραφίες ακόμα σχετικά. Και λέω, είναι μικρά τα γράμματα, λίγο να τα τσεκάρω καλύτερα. 44 πόντι μονέως. Εντάξει, οκ. Έχει κάνει ματσάρα, Σημαντικές απουσίες η Deportivo. Και οι δύο είχαν απουσίες, πιο σημαντικές. Εντάξει, πέντε άτομα έχουν κατέβει, πώς το λένε, το Black Mamba. Έχουν κατέβει 7 η Deportivo, αλλά οκ. Μάτσα απουσίων. Έχει κατέβει χωρίς Μερκεβίτσο, έχει κατέβει χωρίς Κρυεκούκι. Και έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι τώρα μονέως. Δηλαδή στα 5 άτομα, και ενώ έχεις και μια κάβα 9 πόντων, γιατί η Deportivo έχει μια κάβα 9 πόντων από το πρώτο παιχνίδι, το οποίο πήγε και αυτό πολύ υψηλά. Δηλαδή το 89-98 που έχει γραφτεί στο πρώτο παιχνίδι δείχνει ένα παιχνίδι το οποίο σκοράρουν οι ομάδες. Πολύ όμορφο μάτς, πάρα πολύ ωραίο. Πολλές άμυνες. Και στο δεύτερο, όχι απλά γυρνάνε τη διαφορά, την κλείνουν και στους 24 πόντους. Επιτέλους θα πω εγώ, το Black Mamba εξαργυρώνει τις καλές πορείες που κάνει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άσχετα με την Deportivo, βγάζω την Deportivo έξω, δεν το λέω σχέση με την Deportivo. Επιτέλους όμως το Mamba, γιατί έχει καλά ρόστερ το Mamba, δεν μπορεί να τα εξαργυρώσει σε γενικές γραμμές. Φέτος είναι ένα τουρνουά και ένα πρωτάθλημα το οποίο το κάνει. Και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην οκτάδα με καλές εμφανίσεις. Ναι. Γιατί έχει παίξει απέναντι σε δύο ομάδες που σκοράρουν γενικά, και απέναντι στους Γκουρούδες και απέναντι στην Deportivo. Τώρα μιλάμε για δύο σειρές φοβερές, έτσι. Ναι, που έχουν πάει τώρα, έχουν σκοράρει σύνολο, ξέρω εγώ, 180-190 πόντους. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πόσο. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι η Deportivo θα μείνει έξω τόσο νωρίς. Οκ, βέβαια έχει δύο back-to-back. Καλά, δηλαδή, εννοείται, προφανώς. Πρέπει να βγει και κάποιος άλλος μπροστά πλέον. Δηλαδή η Deportivo την έχει γράψει την ιστορία της. Έτσι, εννοείται ότι η Deportivo έχει γράψει την ιστορία της. Όταν ακούς Summer League, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι Deportivo Γιάννης Φάλιρο. Γιάννης Μαρνάκης, ναι, ναι. Deportivo Φάλιρο, όλα και όλα. Αλλά εντάξει, απουσίες είχαν και οι δύο όμως. Δεν μπορώ να πω κάτι. Πέρασε η καλύτερη βραδιά. Γιατί το 44 πόντι του Μονέου. Ναι, δεν επαναλαμβάνεται εύκολα. Δύσκολα, ρε παιδί μου, και απέναντι στη σου είπα, σε μια τέτοια ομάδα. Μπράβο στο Mamba. Μπράβο και στην Deportivo που έφτασε μέχρι εδώ. Αλλά θεωρώ ότι τα ζευγάρια τώρα που έχουν δημιουργηθεί στην οκτάδα, όπως προείπα, θα είναι θανατηφόρα. Εντάξει. Θα είναι του θανάτου. Δεν υπάρχουν αυτά τα μάτια. Τα ζευγάρια. Γιατί στους 16, σε γενικές γραμμές, δεν ήταν πολύ καλές οι σειρές. Με εξαίρεση. Περιμένα εγώ λίγο 2-3. Να είναι πιο ντέρμπι. Ναι. Δεν ήταν όλα. Ναι, εντάξει. Όλα. Okay. Περίμενα να είναι λίγο πιο. Να κοντραροχτυπηθούν λίγο καλύτερα. Τώρα στην οκτάδα θεωρώ ότι. Θα έχουμε ψωμάκι. Ναι. Ήταν πολύ δυνατοί οι Μάστερ φέτος. Νομίζω από τις πιο δυνατές Μάστερ που έχουμε δει. Εντάξει, το λέμε κάθε χρόνο, είναι γραφικό, αλλά παιδιά ισχύει. Δηλαδή τώρα τι να πούμε. Είναι τόσες ομάδες που αν τις βάζαμε 2 χρόνια πριν. Το σηκώνανε εύκολα. Ναι, ήτανε όλες έχουν ανταπεξέλθει στο 100%. Και αυτές που συνεχίζουν και αυτές που φτάσανε μέχρι εκεί που φτάσανε, γιατί και οι όμιλοι ήταν δύσκολοι. Ναι. Συγχαρητήρια σε όσους φτάσανε μέχρι εδώ. Μπράβο, παιδιά. Μας αρέσει να εμφανίζεστε με τέτοια ρόστερ, γιατί κάθε φορά ανεβαίνει η ποιότητα. Και θέλουμε να βλέπουμε ποιοτικά μάτς. Okay, σε κάποιους δεν βγήκανε αυτή τη στιγμή στις διαφορές. Είναι και η βραδιά, όπως ξαναείπα. Αλλά σε γενικές γραμμές είδαμε ωραία παιχνίδια γενικά στη Μάστερ. Σε όλη τη διάρκεια της. Πολύ δυνατή. Πάμε τώρα να δούμε τα 4 ζευγάρια που έχουν δημιουργηθεί. Και δεν πάμε. Τα οποία ξεκινάνε σήμερα το βράδυ. Πάμε. Λοιπόν, νέα τριποντοκρατία. Κουβαλίες.
Υδρώνω ήδη. Υδρώνω. Βάζετε το χέρι του πάνω στο μέτωπό του. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τώρα πρέπει εμείς να δώσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να πω κάτι από την αρχή. Ό,τι πούμε και οι δύο, νομίζω ότι θα το έχουμε στο μυαλό μας ότι και οι δύο ομάδες θα κατέβουν πλήρης. Πάντα αυτό κάνουμε. Προφανώς έτσι. Αν κατέβει μια ομάδα 5 και την έχουμε δώσει, μην έχετε και μας πει κάποιος μετά μα γιατί κτλ. Αφού κατέβηκες 5. Ρε φίλε, εγώ σου θέλω που δεν μαζεύτηκες. Όχι. Περίμενε λίγο. Κάτσε. Περίμενε. Δεν βάζουμε κανένα να βάλει κανένα διαμέρισμα στα σπίτια. Καλά, στήσιμα, εννοείται, απλά λέω. Παίξει το άσο, παίξει το διπλό, παίξει το under, παίξει το over. Λέμε τις απόψεις μας, κάνουμε μια ανάλυση και από εκεί και πέρα θεωρούμε τι θα γίνει. Δικιά μας είναι η άποψη. Ναι, ναι. Αν θα απλά βάζω αυτό τον παράμετρο, την παράμετρο αν, μέσα. Αν θα βγουν, αν δεν θα βγουν, οκ, παίζει προφανώς ρόλο και άλλα πράγματα. Εννοείται. Εμείς μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή βάσει roster. Το έχουμε πει 400.000 φορές, θα το πούμε 500.000 να γίνεται πάντα κατανοητό. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Νέα Τριποντοκρατία Κουβαλίες. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο ζευγάρι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι ταιριάζουν οι δύο ομάδες, είναι αθλητικές και οι δύο. Δηλαδή, οι Πανουσόπουλοι που έχουν έρθει και ο Ιγκλέζος έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις Κουβαλίες. Και ο Χαρίτος. Ναι. Καμία σχέση τώρα, άλλο ρόστερ από αυτό που είχαμε δει στο χειμερινό. Ωραίο μπάσκετ, δομημένο, με αρχή, μέση και τέλος. Από την άλλη, η τριποντοκρατία, αυτό που έχουμε συνηθίσει, ναι. Την έκρηξη, τα σουτ, το μπίτσο από κάτω από τις, να σκεπάζει τα καλάθια. Είναι ένα ζευγάρι που θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει και παράταση στον πρώτο. Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Δηλαδή θα είναι, εντελώς ανοιχτό. Θεωρώ. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν τους αγχώνεται κάποιος, νομίζω. Ναι, κανείς. Αυτά που λέω. Γιατί συνήθως συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Πρέπει να τους δίνω outsider για να δείξουν τις ικανότητες τους. Θεωρώ όμως ότι είναι από τα ζευγάρια τα οποία μπορούν να κλείσουν και στο χ και στο δεύτερο να γίνει πόλεμος. Ναι. Θέλω να δώσω, γιατί τα έχω δει τα ζευγάρια, τα έχω κοιτάξει, Πιστεύω ότι οι Κουβαλίες μπορούν να περάσουν την τριποντοκρατία. Θεωρώ. Γιατί τώρα οργισμένος Γιαννίδης από κάτω. Ρε παιδί μου, θα σου πω. Η τριποντοκρατία τώρα έχει πάρει μια κούπα. Έχει φτάσει στην οκτάδα στο Summer Master. Είναι λίγο πιο χορτασμένη σε γενικές γραμμές. Okay. Είναι και λίγο τώρα να χαλαρώσουμε, να πάμε για μπάνιο, γιατί είναι και θα είναι δύσκολο σε Σεπτέμβρη και τα σχετικά. Οι Κουβαλίες απ' την άλλη έχουν κάνει μια πολύ κακή χρονιά στο χειμερινό, πολύ κακή. Και αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος τους να γυρίσουν το διακόπτη για να επανέλθουν το Σεπτέμβριο στο μεγάλο το πρωτάθλημα ανανεωμένοι και διαφορετικοί. Οπότε θεωρώ ότι και ως προς τη θέληση υπερτερούν σε σχέση με την Ατριποντοκρατία. Okay. Έχουν και ικανότητα το ρόστερ που μπορούν να παίξουν την Ατριποντοκρατία, όπως προείπα. Οπότε θεωρώ ότι έχουν κάποιες λίγες πιθανότητες να περάσουν την Τριποντοκρατία, οπότε θα ταχθώ με τους Κουβαλίες εγώ εδώ. Θες να μας δώσεις ποσοστό ή όχι? Εντάξει τώρα, τίποτα ρε, 51-49, 52-48, πιστεύω. Συμφωνώ και εγώ. Πιστεύω εκεί θα πάνε. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί είδα το μάτς λίγο με τους γκάγκστερς της Νέας Τριποντοκρατίας που παίξανε σκληρά, τους πιέσανε, τους κλέψανε πολλές μπάλες και λίγο κάπως αποδιοργανωθήκανε η Τριποντοκρατία. Δεν μπόρεσε να παίξει το μπάσκετ που την έχουμε συνηθίσει να παίζει. Τώρα, αν οι Κουβαλίες κατέβουν και με τα όπλα τους κανονικά, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Τριποντοκρατία. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε, εγώ θα πω Κουβαλίες για Final Four. Τις ακούω. Πολύ ταιριαστές ομάδες. Και από άποψη διάθεση και τρόπου παιχνιδιού και από άποψη match-up. Δηλαδή, ο Αμανατίδης θα μαρκάρει το Χαρίτο τον Ιγκλέζο.
Οι Πανουσόπουλοι από κάτω έχουν το μπίτσο. Οπότε ταιριάζουν. Δηλαδή, βγάλετε μπλοκάκι. Η μία ακυρώνει τον την άλλη. Έχουμε σκάουτινγκ εδώ πέρα, τζάμπα. Τα έχουμε δει. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό που λες για το κίνητρο. Mm. Παίζει ρόλο. Θέλω να δω αν θα κατέβουν. Δηλαδή, στο δεύτερο μάτι, ας πούμε, ο Ντίνος δεν ήταν με την Αντιπροδοκρατία. Εντάξει, προφανώς αν όπως θέλει να. Μπορεί να πει διακοπές. Ναι, να εννοείται. Εννοείται. Δεν το. Απλά το λέω σαν γεγονός. Αυτό που έχω δει εγώ από τους κουβαλίες στα play-off είναι μια φοβερή αποφασιστικότητα. Δηλαδή, ότι θα μπούμε μέσα και θα σας περάσουμε από πάνω. Δηλαδή, όποιος και να έρθει να μας παίξει, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπουν Πανουσόπουλοι μέσα, θα σας βάλουμε κάποιο καλάθι, θα βάλουν και τα σούτ την περιφερειακή μας. Δεν τους νοιάζει τίποτα, πραγματικά τίποτα. Η νέα Τριποντοκρατία τώρα έχει αποδείξει ποια είναι, έτσι μιλάμε χαζομάρες. Για μένα, έχοντας δει και το δεύτερο μάτς με τους γκάγκστερς με τη νέα Τριποντοκρατία, δίνω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στους κουβαλίες για αυτό τη φοβερή διάθεση που έχουν. Δηλαδή, αν χρειαστεί να σε πιέσουν, θα σε πιέσουν και σε όλο το γήπεδο, θα σου βγάλουν το λάδι. Και κατεβαίνουν και πολύ τώρα. Από τυχό, δεν έχουν θέμα με απουσίες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε για μένα, λόγω απουσιών και διάθεσης, δίνω κουβαλίες. Ωραία. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι συμφωνείς μαζί μου για να φτιάχνεις τα ποσοστά σου. Εγώ αυτό θα πω. Τα προηγούμενα ποσοστά, master δεν είχαμε κάνει. Οπότε, ξεκινάμε από την αρχή με τη master. Γιατί η development τώρα θα πούμε στην development που μου πέσαν τα μαλλιά. Λοιπόν. Λοιπόν, δεύτερο ζευγάρι, Moscato Bulls, Thunderdogs. Εντάξει, είπες εσύ τώρα. Το έχεις κάνει τίζα από πριν. Ναι. Θεωρώ ότι οι Thunderdogs έχουν προβάδισμα. Είναι πάρα πολύ καλοί οι Moscato Bulls. Παίζουν ολοκληρωτικό μπάσκετ και... Το λέω πάντα ότι οι ομάδες που παίζουν χρόνια μαζί, που γνωρίζουν πλέον ο ένας τον άλλον, πάντα έχουν προβάδισμα ότι έχουν και κάποια ποιότητα απέναντι στους άλλους. Θεωρώ όμως ότι φέτος οι Thunderdogs το έχουν δει σοβαρά. Θεωρώ ότι έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν όπως το σκέφτομαι εγώ, εσύ, ο Παναγιώτης, ο Κώστας, τυχαία τώρα τα ονόματα αυτά, ότι είναι μια χρονιά που μπορούν να χτυπήσουν το πρωτάθλημα. Okay. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν μπει και αυτοί λίγο στο τρυπάκι αυτό. Έχουν καλύτερη ρακέτα σε σχέση με τους Moscato Bulls. Οι Moscato Bulls λίγο ζουν και πεθαίνουν στον τρίποντό τους. Εντάξει, έχουν πολύ μεστό παιχνίδι. Βέβαια, στο προηγούμενο μάτς με τους Ντρου, στο πρώτο που άκουσε τον αυτιό τους και την οδηγία ότι μην παίρνετε τραβηγμένα σουτ, να παίξουμε πιο οργανωμένα, λίγο πιο. Κατάλαβες. Άρχισε ελεύθερο, του είπε πάρτε τα. Αλλά μην το τραβήξουμε τα μαλλιά, γιατί τώρα σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει παίζουν όλα το ρόλο τους. Οπότε μπορεί να ακολουθήσουν αυτή τη συμβουλή και τώρα. Είναι όμως ομάδα που της αρέσει να σουτάρει από την περιφέρεια. Ξαναλέω όμως, οι Thunderdogs έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Πολύ πολύ καλό ρόστερ. Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο μπάσκετ από τους Thunderdogs. Και τους παρακολουθώ χρόνια τους Thunderdogs. Ναι. οπότε θεωρώ ότι έχουν προβάδισμα στο μεταξύ τους παιχνίδι. Okay, το ακούω. Κοίτα, Moscato εγώ δεν έχω την τύχη να δω ακόμα. Έχω παρακολουθήσει όμως τα πράγματα. Έχω καταλάβει ότι παίζουν με έναν πολύ έμπειρο μπάσκετ, πολύ μεστός τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή ξέρουν τι θέλουν. Είναι εκεί και η διαφορά λίγο με τους Underdogs. Δηλαδή οι Underdogs έχουν λίγο πιο νεαρή ηλικία σε σχέση με τους Και ίσως να μην έχουν παίξει και μεταξύ τους τόσο πολύ. Οι Underdogs. Ναι. Κοίτα να δεις. Επειδή η ενεργή είναι ενεργή συνέχεια, κατά βάση, παίζουν μεταξύ τους συνήθως τα καλοκαιρινά. Ναι. Που και πάλι όμως, στα προηγούμενα καλοκαιρινά, δεν είχαν δείξει τη συνέπεια που έχουμε δει φέτος. Ισχύει. Να δείχνουν. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Φέτος έχουν και τη συνέπεια που τους έλειπε. Οπότε, συγγνώμη, σε δέκα που συνέχισε, απλά ήθελα να πω ότι για την εμπειρία που είπες ότι έχουν και πιο νεανικό ρόστερ οι Thunder σχέση με τους Moscato Bulls. Συνέχισε. Εγώ τα δείγματα που έχω δει από τους Thunder φέτος είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είχα δει το δεύτερο μάτς με τους Bureau Killers που έχουν κάνει φοβερή δουλειά επιθετικά. Δηλαδή,
δεν μπορείς να πεις ότι θα κλείσω τον έναν παίχτη και θα τη βγάλω καθαρή. Δηλαδή, αν περιορίσεις έναν παίχτη ή παίξεις ενός είδους άμυνα, θα σε χτυπήσουν από αλλού, γιατί έχουν και το μυαλό να το κάνουν και την ποιότητα. Για μένα επιθετικά είναι πιο ταλαντούχα ομάδα Thunder Ducks. Δεν ξέρω σε τέτοια μάτς αν τύχει μια κακή βραδιά δύο ή τριών παιδιών, αν θα τους κοστίσει. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα κάποιο κακό βράδυ και συνήθως κάποια στιγμή μπορεί να σου κάτσει σε ένα κρίσιμο μάτς. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, βλέπω Thunder Ducks και εγώ. Απλά φοβάμαι το κακό τους βράδυ. Γιατί δεν έχουμε δει. Στα διπλά μάτς, συνήθως περνάει συνολικά καλύτερη ομάδα. Άμα σου κάτσει ένα κακό μάτς το πρώτο όμως. Ρε παιδί μου, πόσο κακό μάτς. Δηλαδή, ας πούμε, οι Thunder Ducks γυρίσανε στο προηγούμενο από το μείον 25. Ναι. Το πήγανε στο καλάθι και κερδίσανε τελικά με 25 στο δεύτερο. Okay. Δηλαδή, ένα κακό διάστημα που είδαμε ότι είχαν, ένα αρκετά μεγάλο κακό διάστημα. Οκ, okay, δεν ήταν ολόκληρο το παιχνίδι, αλλά ήταν ένα εύλογο διάστημα κακό. Επιστρέψανε. Mm. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορούμε να ξαναδούμε κάτι τόσο κακό. Οκ, okay, ναι. Είμαι λίγο ντεμή σε αυτό. Είχαν παίξει και μεταξύ τους εντάξει δύο ομάδες, στους ομίλους. Είχαν νικήσει η Μοσχάτα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είχαν κατέβει λίγοι Thunder Ducks, οπότε μπορεί να τους κρατάνε και λίγο μανιάτικο. Κατάλαβες το λέω. Είναι τώρα και αυτοί εκεί οι πυρεότητες Μοσχάτο. Είναι μια γειτονιά τώρα είναι όλη αυτή για εμάς εδώ πέρα στα δυτικά. Οπότε μπορεί να το πεις και ντέρμπι ψηλό τοπικό σε εισαγωγικά πολλά. Ναι, ναι. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με New World Fix και Hood. Δεν σου πω. Σταμάτα να χτυπιέσαι. Δεν μπορώ. Ξεκίνα. Κάνε εσύ τώρα την έναρξη. Τι να πούμε τώρα. Καταρχάς γιατί έχεις κοκκινήσει. Κοκκινίζω γιατί παιδιά αυτά τα μάτια δεν γίνονται. Δηλαδή περιμένετε ας πούμε ποιος είμαι ο Σωτηρακόπουλος να σας τα πω. Δεν είμαι. Δηλαδή λοιπόν. Πολύ ωραίες ομάδες. Οι Φίξ έχουν αναγεννηθεί από τις τάχτες τους. Δηλαδή είχα να δω πολύ καιρό. Καλά, και το χειμώνα παίξαν καλά, έτσι. Απλά τώρα λέω ότι έχει κουμπώσει πολύ. Ναι, έχει κουμπώσει πολύ αυτό το. Με τους Σιρταϊρείς. Η Hood παίζει για μένα μαζί με τους Thunder Ducks το πιο ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή χαίρομαι να τους βλέπω κάθε φορά που περιγράφω. Λέω: έχω Hood στο πρόγραμμα, ρε φίλε. Τι ωραία. Θα κάτσω να δω 90 πόντους να τρέχουν πάνω κάτω συνέχεια. Ναι, γιατί η Hood στο roster των πρωταθλητών ήρθε και έβαλε τους ενεργούς της και το έχει ανεβάσει δύο σκάλες. Τουλάχιστον. Ναι. Επειδή ήταν λίγο μέσα στους όρους. Η Hood σκοράρει λίγο παραπάνω από τους Fix. Πολύ λίγο. Και επειδή μιλάμε για δύο καθαρά επιθετικές ομάδες. Πρέπει να παίξουν άμυνα. Θα νικήσει για μένα αυτό που λες, όποιος παίξει καλύτερα άμυνα. Οι Fix έδειξαν στον προηγούμενο γύρο ότι μπορούν να παίξουν λίγο καλύτερα άμυνα. Να σου πω, δεν τους έχουν βοηθήσει και οι ομάδες μέχρι τώρα να παίξουν και ιδιαίτερη άμυνα. Δηλαδή, όταν φεύγεις με 25 και 30 και 40 πόντους. Δεν έχει στο μυαλό σου τόσο την άμυνα. Okay. Δηλαδή δεν είναι ότι πιέστηκαν πολύ πριν. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνει πίεση. Ναι. Γιατί είναι δύο ομάδες έμπειρες, δύο ομάδες καλές, δύο ομάδες που μπορούν και οι δύο να πάρουν την πρόκριση. Οπότε εδώ πρέπει να εστιάσουμε στην άμυνα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται το μάτς να λήξει, ας πούμε, 100-110. Που... Μπορεί, αλλά ναι. Πού είμαστε όμως, ναι. Δεν κατάλαβες, εντάξει. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να παιχτεί το χαρτί αυτό. Ναι. Κοίτα, είναι πολύ ιρακό ζευγάρι και αυτό. Mm. Δηλαδή η διαφορά θα είναι 51-49. Αυτό θα είναι. Οκ. Okay. Για μένα, επειδή έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα από τη Hood, θα δώσουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Μπατσάκα. Τώρα, αν οι Fix σφίξουν περισσότερο αριά και παίξουν άμυνα, θα περάσουν. Αλλά εγώ δίνω 51-49 Hood. Εγώ... Ναι. θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν στους δύο καλύτερη άμυνα οι Fix, να σφίξουν λίγο περισσότερο. Και θα πάω... Με τους Fix.
Πανηγυρίζει ο Πατσάκας, να ξέρεις. Γιατί δεν θέλει να τον πιάνω στο στόμα μου γενικά. Πανηγυρίζει. Αλλά. Ναι, ναι, το ταινία το έχει πει παντού. Δημόσια, ιδιωτικά. Μπορείς να το κάνεις επιτηδές. Χωρίς. Όχι. Θεωρώ ότι σε ένα σκληρό παιχνίδι οι Fix μπορούν να ανταπεξέλθουν λίγο καλύτερα από τη Χούντα. Η Χούντα όταν την παίζουν λίγο πιο δυνατά ψιλοεκνευρίζεται. Okay. Ψιλοχάνεται λίγο το μυαλό τους και σε αυτά τα μάτς θέλεις 100% συγκέντρωση. Δηλαδή, επειδή θα είναι μάτς επαφής, όλα θα είναι μάτς επαφής τώρα, γιατί είναι όλες οι ομάδες μπασκετικές, με μπασκετάνθρωπους που παίζουν μέσα, με παιδιά τα οποία ξέρουν αυτό το επίπεδο, γιατί παίζουν και σε κατηγορίες, κάνουν πρωταθλητισμό και τα σχετικά. Θεωρώ ότι η Fix, γι' αυτό και μόνο, και εγώ θεωρώ ότι θα είναι οριακό το παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορούν να σφίξουν λίγο τα δόντια περισσότερο. Okay. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Γενικότερα όμως, η Hood έχει καλύτερο roster στο συνολικό της. Απλά αυτό, ότι έχω τον αστερίσκο μου λόγω της πίεσης που θα νιώσει πλέον αυτή τη στιγμή από μια ομάδα η οποία είναι και έμπειρη, είναι και ομάδα elite αυτή τη στιγμή, που θα παίζουν μεταξύ τους του χρόνου τους ή άλλους. Έτσι, ναι, ναι, να δούμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Απλά αυτό. Εντάξει, το ακούω, το ακούω. Και θα ολοκληρώσουμε με Sun City Spurs, Black Mamba. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για όλους θα είναι αυτό το παιχνίδι δύσκολο. Για παίκτες, για διαιτητές, για γραμματείες, για speaker, για coach. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που μπαίνουν με τα όλα. Πότε είναι? Α, μια χαρά, εγώ είμαι. Κομπλέ. Μετά. Είναι την Τρίτη. Θα περάσουμε πολύ ωραία, παιδιά. Είναι την Τρίτη το μάτς. Δύσκολο ματσάρισμα, δύσκολη διασταύρωση. Ξέρω ότι θα έχουν απουσίες οι Spurs. Κι εγώ. Δεν θα πω ποιος θα είναι. Κι εγώ. Ξέρω ότι μέχρι τα τελευταία που συζητήσαμε εκεί, πότε ήταν Πέμπτη, Παρασκευή, πότε τα πάμε, θα έχουν, αν ισχύει, σημαντικότατη απουσία οι Spurs. Ναι. Το οποίο θα μπορούσε να παίξει έναν κάποιο ρόλο. Έχει κόσμο από πίσω, αλλά θα έχει αυτή την απουσία. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ. Δεν ξέρω αν το Black Mamba έχει συνειδητοποιήσει ότι προχωράει και προχωράμε και είμαστε τώρα δυο μάτς μακριά από το Final Four. Σίγουρα το έχουν συνειδητοποιήσει. Αφού και το Μπαζδάνι στον πάγκο. Προφανώς το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν ξέρω, ο Μπαζδάνι ρε παιδί μου πάει λίγο με τριγύρω. Ο Μπαζδάνι το καλοκαίρι δεν έρχεται. Τι λες, μωρέ. Δεν ερχόταν στην αρχή. Έχω σε όλα τα μάτς που έχω δει το Μάμπα, όταν έχω δει τον Μπαζδάνι. Α, οκ. Okay. Εγώ τον έχω δει σε όλα τα μάτς. Okay. Απλώς ο Μπαζδάνι είναι λίγο. Εντάξει, καλά ήταν, οκ. Okay, και μέχρι εδώ που φτάσαμε. Είμαστε. Δηλαδή δεν έχει το μότο Αταμάν. Ναι, που είναι, ναι, ναι. Που δεν βγαίνει Αταμάν, πάρτε για Final Four, θα σηκώσουμε Ευρωλίγκα, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι λίγο πιο. Εντάξει, προσέγγιση άλλη. Ναι, λίγο ναι. Πιο passive aggressive η κατάσταση. Mm. Καλά, τώρα πέφτουμε σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Θα δούμε, να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ενώ οι Spurs είναι λίγο πιο ότι. Με όποιον και να παίξουν, ναι, μπορούμε, θα παίξουμε στο 1200% μας. Το παιχνίδι μας θα τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Αν χρειάζεται να σας δίνουμε, θα σας δίνουμε. Αν χρειάζεται να σας βάλουμε τρίποντα, θα σας βάλουμε. Καλά, το Μελισσάρι που τον είδα τις προάλλες έλεγε ότι καλά είμαστε και μέχρι εδώ και τα έχουμε, ναι, πάει, ναι, πολύ καλά. Ο Μελισσάρις είναι έτσι όταν τελειώνει το παιχνίδι, πρέπει να αρχίσει. Κατά τη διάρκεια όταν μπαίνει μέσα, ο Μελισσάρις είναι λες και πετάς λιοντάρια σε χριστιανούς. Είναι ο Μελισσάρις στα 40 λεπτά αγώνα. Οπότε εντάξει, το τι λέει πριν μετά το μάτς δεν με ασχολεί. Το θέμα είναι η εικόνα που δείχνει την ώρα που παίζει. Δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω σημαίνοντας. Έχουνε Μονέ, έχουνε Δέδε, έχουνε Τωρεπάν, έχουνε. Απ' την άλλη έχουμε Γκαβανόπουλο, έχουμε Μαγκονάκι, έχουμε τόνοτα. Γεωργόπουλο. Ναι.
Τι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο, δύσκολο ματσάρισμα. Λοιπόν, θα πω ότι θα ήθελα να δω το Mamba να κάνει την υπέρβαση και να το δώσω ένα Final Four. Έχει παίξει ποτέ Final Four? Όχι. Okay. Θα ήθελα πραγματικά, θα χαιρόμουν να δω το Mamba να κάνει την υπέρβαση και να το δώσω ένα Final Four. Αλήθεια το λέω. Αλλά θεωρώ ότι στο σύνολο οι Spurs έχουν προβάδισμα. Εγώ θα... Αγωνιστικά. Ωραία. Τελείωσες? Θα πω, αν ισχύσει η απουσία η πρώτη... Όχι, θα μείνω σε αυτό που είπα. Λοιπόν, βάσει των δεδομένων που έχουμε ακούσει, γιατί και εγώ ξέρω για μια απουσία, τα λέγαμε με κάποιον το Σάββατο, θεωρώ ότι το πρώτο match θα το πάρει το Mamba. Αυτό πιστεύω. Στο δεύτερο match, αν κατέβουν οι Spurs, συμφωνώ και εγώ ότι όντας δύο ομάδες πλήρεις, οι Spurs είναι λίγο πιο καλές. Οι παίχτες, οι... και τα λοιπά, κατάλαβες πώς το λέω. Ξαναλέω, το πρώτο match θα πάει υπέρ του Mamba. Δεν ξέρω τη διαφορά. Δεν ξέρω πόσο θα ανοίξει και τα λοιπά, πώς θα παίξουν οι ομάδες, αν παίξουν πολύ επίθεση, αν κλείσουν πολύ και παίξουν πιο σφιχτά. Νιώθω όμως ότι στο δεύτερο παιχνίδι, αν οι Spurs κατέβουν με όλα τους τα όπλα, θα περάσουν, θα γυρίσουν διαφορά και θα νικήσουν τη σειρά. Άρα αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, το λέω από εδώ. Αυτό. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και πάλι. 51-49 είναι και εδώ. Εντάξει. Αλλά για μένα δίνω Γιάννη Πέλχα. Δύσκολες σειρές τώρα στην οχτάδα. Πραγματικά είναι δύσκολες σειρές. Είναι όλα πολύ ωραία. Και έχουν γίνει διασταυρώσεις με ομάδες που ψιλοτεριάζουν μεταξύ τους αγωνιστικά. Ισχύει. Σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έχουμε ξεκάθαρα φαβόρη αυτή τη στιγμή. Είπε ότι δεν είναι θάδερντο. Λίγο. Εντάξει, ρε παιδί, δεν είπαμε ότι θα κερδίσουν με 30 πόντους. Είπα ότι θεωρώ ότι ίσως είναι ένα τουρνουά που θα τους βγει. Okay. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν σας κουράσαμε, νομίζω. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά πήγε. Δεν κουράζουμε, Βασίλη μου. Κρέμα τα χείλη. Είναι τα καλύτερα podcast να ακούτε όταν πηγαίνετε παραλία. Εγώ το έχω ξαναπεί σε κάποιον. Πας στην παραλία, πας εκεί πέρα τόσο στην κίνηση ούτως ή άλλως θα τη φας, γιατί δεν αποφεύγεται αυτό. Πάει στο podcast, ακούς τα μάξι, πας γυρνάς. Είμαστε και ευδιάθετοι, δεν είναι. Είμαστε μια χαρά, okay. Ξέρω τι λέω. Okay. Λοιπόν, εύχομαι να βγούμε αληθινοί ως προς το ότι θα γίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια. Πραγματικά εύχομαι να βγούμε αληθινοί. Να είναι δηλαδή όλα τα μάτς, να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και τι θα γράψει η τετράδα. Θες να πεις κάτι? Να τελειώσουν όλα. Θα πω εγώ. Όλα θα τελειώσουν, γιατί να μην τελειώσουν? Να τελειώσουν όλα, να είμαστε ψύχρεμοι και να παίξουμε μπάσκετ. Εννοείται αυτό, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια σειρά που υπάρχει η εμπειρία αυτή και το καταλαβαίνουν. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Τώρα είναι ομάδες οι οποίες γνωρίζουν, δεν είναι. Ξέρουν. Ωραία, χαίρομαι. Τα πάντα όλα. Όχι. Εννοείται αυτό. Θα δούμε ωραία μάτς, πασχετικά μάτς, στα πλαίσια που πρέπει να τα δούμε. Πραγματικά το πιστεύω. Γιατί και αψιμαχίες να δούμε, υπάρχουν πάντα οι πιο ψύχρεμοι που θα κρατήσουν τα μπόσκο. Γιατί εντάξει, θα υπάρξουν και αυτά, τόσο δυνατές μάχες. Υπάρχουν και τα νεύρα, υπάρχουν και οι παλμοί. Εννοείται, υπάρχουν ναι. όλα. Λοιπόν, παλέψτε. Φάτε ζωντανό ο ένας τον άλλον. Σε εισαγωγικά πάντα με την καλή την έννοια. Ναι, βάζε φωτιές. Όχι, δεν βάζω φωτιές. Με την καλή την έννοια να φάτε το ζωντανό. Ότι να δούμε ένα Final Four αξιομνημόνευτο, ρε παιδί μου. Να είναι αίμα κι άμμος που μου αρέσει εμένα αυτή η έκφραση να τη λέω. Λοιπόν, πολύ 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 μπάσκετ. Τα play-off της οκτάδας της Μάστρα ξεκινάνε σήμερα το βράδυ. Βεβαίως. Να μπείτε να τα παρακολουθήσετε, γιατί θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες να είναι στην τετράδα. Χαιρετώ, φιλιά πολλά. Γεια σας.